Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμο 2 Ολύμπου. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Δημόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Τι έγινε τελικά με αυτό το έργο στην Καρίτσα? Ποιος το έφτιαξε, ποιος το ανακοίνωσε, ποιος πρέπει να το κάνει? Τι γίνεται με αυτό το κατόπιν ενεργειών μου, όπως γράφεται και στην ανακοίνωση? Εντάξει, νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί το θέμα. Απλά έπρεπε να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Το θέμα είναι να γίνει το έργο βασικά, για να ανασάνουν, μάλλον να ποτιστεί ο κάμπος εκεί στην Καρίτσα, που είχαν τεράστια προβλήματα με την άρδευση. Όλα τα άλλα τώρα περνά σε δεύτερη. Κύριε Δημόπουλε, άμα το ζήτημα είναι να γίνει το έργο και να ποτιστεί ο κάμπος, δεν θα μπαίνατε και στον κόπο να κάνετε την ανακοίνωση? Γιατί πολύ λίγη σημασία θα έχει για τους πολίτες ποιος το έκανε και αν το Ξέρετε έκανε. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Κάποιοι εδώ ταλαιπωρούνται, κοπιάζουν, κατεβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση ανεξαρτήτως παρατάξεων. Το ίδιο και οι βουλευτές, με οράματα, με σχέδια. Πολλές φορές διαδεχόμαστε, όπως συμβαίνει και με εμάς εδώ, κάποια έργα που έχουν φτάσει μέχρι σε ένα στάδιο από προηγούμενες δημοτικές αρχές, το οποίο εννοείται είναι της έγκρισης και της ευλογίας όλων των κατοίκων της περιοχής, και το συνεχίζουμε εμείς. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Τα πρόσωπα από δημονιστήριο μια μέρα. Ωραία. Το συγκεκριμένο ήταν ένα καθαρά αυτοδιοικητικό έργο. Περιέγραψα πώς ξεκίνησε, όλες τις λεπτομέρειες με τα πρωτόκολλα. Δεν είναι ωραίο. Πρέπει να προστατεύσουμε και να καλύψουμε όλους τους συντελεστές, τους πραγματικούς συντελεστές που οδήγησαν αυτό το έργο στην ένταξη. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται από το πουθενά 10 μέρες μετά την έγκριση και να λέει επιθυμία των κατοίκων. Εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε προσωπικά και νομίζω ότι έφυγε κυρίως τους συναδέλφους. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι ένας βουλευτής, οποιοσδήποτε βουλευτής, βγάζει ένα δελτίο τύπου και ανακοινώνει την έγκριση ενός έργου που είναι, όπως λέτε, αυτοδιοικητικό? Ή εάν αυτό το δελτίο τύπου είχε όλο το ιστορικό του έργου, δεν θα σας ενοχλούσε? Γιατί θέλω δεν να θα με ενοχλούσε καθόλου εάν έβγαζε το δελτίο τύπου και έλεγε και δύο λόγια για αυτούς που αγωνίστηκαν για αυτό το έργο, βρε αδελφέ. Οι οποίοι είναι από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Βεβαίως. Και ήμασταν αντίπαλοι. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω κάποια πράγματα τα οποία έκαναν. Θα ήμουν τυφλός εάν δεν τα έβλεπα. Με τον ίδιο μιλήσατε, κύριε Δήμαρχε? Με ποιον ίδιο από όλους? Με τον βουλευτή. Με τον βουλευτή. Το βουλευτή, κοινωνικά βρεθήκαμε σε ένα δυσάρεστο γεγονός την επόμενη μέρα και μιλήσαμε και ήταν όλα μέλη γάλα. Τον ρωτήσατε για ποιο λόγο έβγαλε το δελτίο? Όχι. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Να είστε Ελπίζουμε καλά. Ελπίζουμε αυτά να είναι τα λιγότερα προβλήματα που έχει ο Δήμος σε 2 Ολύμπου. Μα γι' αυτό σας λέω, να το ξεπεράσουμε. Πάμε για άλλο ταμιευτήρα τώρα στο Ξηροκάμπι. Κάναμε αγώνα δρόμου για να τον εντάξουμε στο Παλτατζή. Τη νύχτα μέρα. Και άλλες 4 αγροτικές οδοποιίες στην Δημοτική Ενότητα Αδίου. Κάναμε επίσης τη νύχτα μέρα, η δική μας διοίκηση αποκλειστικά, για να προλάβουμε το νέο πρόγραμμα Παλτατζής. Και εναγωνίως περιμένουμε την έγκρισή τους. Για αυτά πρέπει να μιλάμε. Και να είστε σίγουροι, όταν θα βγουν αυτά τα έργα, εμείς δεν θα βγούμε να κάνουμε δελτίο τύπου, να πούμε κατόπιν δικών μας ενεργειών. Αλλά εάν το δεχθεί ο κόσμος και το χειροκροτήσει, το δέχθηκε. Αλλά περί αυτολογίες και περί αυτολογίας ουδέν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.